Ήταν 4 Νοεμβρίου του 1956. Η μεγάλη ώρα πλησίαζε. Η ώρα των αγωνιστών. Η άγια ώρα της λευτεριάς. Η ώρα της επιβεβαίωσης ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Οι τρεις ημίθεοι από τον νιό χωριό της Πάφου είχαν πάρει ήδη τις θέσεις τους. Νυφάλιοι, αγέροχοι, αποφασιστικοί. Ο Γεώργιος Τηλιανού, ο αρχηγός, θα έδινε το σύνθημα. Τα άλλα δύο παλικάρια, ο Βάσος Παναγή και ο Γεώργιος Αναστάση, θα πυροδοτούσαν την άρκη και θα κινητοποιούσαν τη φάλαγγα. Τα υπόλοιπα θα ήταν πιο εύκολα. Θα έριχναν τις χειρομοβίδες και θα έφευγαν προς το βουνό. Η προσήλωση για άρτιο συντονισμό μεγαλώνει σαν ακούγεται να πλησιάζει η φάλαγγα. Και να, ο αρχηγός σηκώνει το χέρι ψηλά. Περιμένουν το κατέβασμα για να πυροδοτήσουν. Το χέρι όμως παραμένει παγωμένο. Δεν κατεβαίνει. Παγώνουν τα πρόσωπα και των άλλο δύο αγωνιστών. Τι να συμβαίνει άραγε? Ο αρχηγός πάγωσε σαν είδε ότι στο πρώτο στρατιωτικό αυτοκίνητο στέκονταν όρθιοι δύο συγχωριανοί τους. Τους είχαν βάλει με το ζόρι οι δειλοί Άγγλοι για σπίδα. Περιμένει να περάσει το πρώτο και δίνει το σύνθημα. Η νάρκη πυροδοτείται. Πετάνε τις χειρομοβίδες. Μια όμως δεν εκρήγνεται. Τρέχουν προς το βουνό. Μα να, μια εχθρική σφαίρα λαβώνει τον αρχηγό στο πόδι. Οι άλλοι δύο γυρνάνε να τον πάρουν. Μα είναι αργά. Συλλαμβάνονται και οι τρεις. Η βία και η χτινοδία σε όλο της το μεγαλείο. Άγγλοι και Τούρκοι επικουρικοί πυροβολούν τον αρχηγό στο κεφάλι και λοχίζουν μέχρι θανάτου τα άλλα δύο παλικάρια. Μεταφέρουν τα άψυχα κορμιά τους στην πλατεία του χωριού και αναγκάζουν τους χωριανούς να μαζευτούν ενώ συνεχίζουν να τα λοχίζουν. Και μετά τα χτίνι. Κρεμάνε τα κατακρεουργημένα άψυχα κορμιά των ηρών στα οχήματά τους και τα μεταφέρουν στην πόλη Χρυσοχούς. Θα σας πω γιατί σε όκα τρεις ανδριωμένους που είχαν πάρει τα βουνά στην Κύπρο τότε για ένωση και ελευθερία. Τους Άγγλους για να διώξουν έκαναν πολλά. Τέσσερις Νιόβρι του 56 σε νεδρά που έστησαν στους τυραννούς και οι τρεις, με πληγωμένο αρχηγό και ποιος να τρέξει να τους τους πιάνουν οι στρατιώτες της ντροπής. Στη χαρουπιά εκεί από κάτω με πιστόλι Γιώργο σου δώσαν τη χαρίστικη βολή και τα λαδιό κορμιά λογχίσαν οι διαβόλοι. Μέχρι θανάτου δυο Χριστούς, Θεέ μου γιατί.
ήσυχα σέρνουν τα κορμιά τώρα στην πόλη. Δεμένα πίσω απ' τα αυτοκίνητα οι δειλοί. Ούτε οι άγροι της ζούγκλας ξέρουμε όλοι. Δεν θα είχαν νιώσει τέτοιο μίσος και οργή. Αυτά τα κτίνη δίθεν πολιτισμένη. Αυτή η σερ του σαλονιού και του τσαγιού. Απ' τους λαούς θα είναι για πάντα αφορισμένοι, αφού απ' τ' αυγό μέσα προκύψαν του φιδιού. Στη χαρουπιά εκεί από κάτω με πιστόλι, Γιώργο σου δώσαν τη χαρίστικη βολή. Και τα λαδιό κορμιά λογχήσαν οι διαβόλοι. Μέχρι θανάτου δυο Χριστούς, Θεέ μου γιατί.